Τώρα δεν έχει πολλά νερά και σκάει πιο κάτω. Όταν έχει πολλά νερά έρχεται από εδώ. Εδώ είμαστε στα 4 μέτρα νερό και μισό μέτρο έχει στα δέντρα. Εδώ τώρα είναι 4 μέτρα βάθος, Γιάννη μου. Piece of cake. Όλες αυτές οι φωλιές είναι γεμάτες το Μάιο. Δεν υπάρχει άδεια φωλιά. Ξέροντας τα πουλιά εδώ και χρόνια τώρα ότι το νερό μπαίνει μέσα στο δάσος, δεν έχει επαφή με το βουνό, δεν μπορούν να κατεβούν αγρίνια, κουνάβια, αμπιώματες, και έρχονται και κάνουν τις φωλιές τους εδώ μέσα. Πιστεύω να είναι 40.000 κορμοράνι. 40.000 κορμοράνι του Νέμε Κερκίνη. Μπροστά του τώρα το πελεκάνο κορμοράνος με ανοιχτά φτερά στεγνώνει. Το πρόβλημα του είναι ο χειμώνας, δεν είναι αδιάβροχος. Εδώ έχει γυρίσει από φαΐ για ώρα ανάγκη να πετάξει και να είναι στεγνός για να φύγει πιο γρήγορα. Ναι. Έχει και μέσα τα δέντρα που είναι τα πυκνά. Το Μάγιο δεν έχει φύλλωμα ακόμα, επειδή είναι τόσα πολλά τα πουλιά, αργούν αυτά τα δέντρα να βγάλουν φύλλωμα από τα απόβλητά του. Αυτά τα κυνηγάνε κυνηγοί. Χίλια μέτρα μακριά από τη λίμνη το κυνήγι. Ναι, εντάξει, απλώς λέω, έχει κάτι, θα έχει κανένα λαθροθύρα. Όχι. Όχι. Δεν τρώγονται αυτά. Κάτσε ακόψει πίνα να δεις πότε τα φας. Παπιστρώνε. Κορμοράνι. Το σαπάκι δεν μπορεί να το κοντεύει τόσο κοντά. Το σαπάκι είναι έξω, σαχτές. Τέλεια είναι. Λες και είμαστε τέτοιο, μου θυμίζει ας πούμε Βραζιλία, πως το Αμαζόνιο τώρα έτσι εδώ. Μα είσαι Μάιο, Απρίλιο, Μάιο, Ιούνιο, δεν έρχομαι εδώ, μπαίνω μέσα στο βάσο. Ναι. Μέσα στα δέντρα. Τώρα επειδή δεν έχει πουλιά, θα σφέρνω εδώ, γιατί εδώ είναι τα πουλιά τώρα. Τότε είναι οι φωλιές εκεί και έχει παντού πουλιά. Ωραία. Εκεί πραγματικά είσαι πιο Αμαζόνιο. Ναι. Μέσα από τα δέντρα. Πόπο, τι φοβερό. Πόδια έχουνε. Καλά, εκείνο δεν είναι. Ήρθαν ανθρώποι από τον Αμαζόνιο, Μάιο μήνα, λέει αυτό εδώ δεν το βλέπω στην Αμαζόνιο. Τώρα δεν φαίνουν οι φωλιές γιατί έχει κύλωμα. Τα πουλιά τα πολλά. Μαυρίζουν τα δέντρα. Τώρα λείπουν, είναι στη γύρα σε φαγητό. Είναι σκόρπια. Αυτοί είναι ψιλοτεμπέλες δηλαδή εδώ που κάθονται τώρα. Τι λέει εκεί πάνω, όλα καλά? Α,
Άμα σου απαντήσει, ήθελα να το πω. Μικρά τα μαυράκια, βλέπεις αυτό το μπροστά σου. Ναι. Αυτό δεν είναι κορμοράνο. Τι είναι. Είναι ξαδέρφια. Λαγκώνα λέγεται. Λαγκώνα, ναι, το ξέρω. Λαγκώνα, τα μαύρα, τα μεγάλα είναι κορμοράνο. Εκείνα, ε. Σπάνια δουλειά. Εκείνα, όχι, όλα είναι λαγκώνες, μικρά είναι. Ναι, και με κοίτα με άσπρο που είναι το πάθος. Αυτό το πήγε στον κορμό εκεί, πετάει είναι ένα νομουγκάνε στα γκρι. Εδώ κάτω το νερό που ακουπάει το κορμός, από πίσω έχει πουλάκι, το βλέπετε? Ναι, το βλέπω, ναι. Νυχτοκόρακας είναι. Νυχτοκόρακας. Το άσπρο. Και αυτό το γκρι. Στάχτο Τσιχνιάδη. Η Ερωδή με το όνομά του είναι Τσιχνιάδη. Ερωδή τα λένε όλος ο κόσμος. Δηλαδή οι Ευρωπαίοι, όχι οι Άραβες. Οι Άραβες τα λένε αλλιώς και Τούρκοι. Τώρα ένας κορμοράνος. Καραπατάκι το λέει ο Τούρκος. Ναι, καραπατάκια. Εμείς που έχουμε Μικρά Ασία καταγωγή, τα λένε καραπατάκι. Έχει είδος πουλιού καραπατάκι. Το πατάκι. Ναι. Βλέπετε πόρτα για τα ζώα, τι ωραία. Και έχει νερό μέσα. Εδώ και πέρα σιγά σιγά θα αρχίσει η στεριά και από εκεί και μετά αρχίζουν άλλα πουλιά. Τα μαύρα τα πουλιά τώρα που βλέπουμε μπροστά μας αριστερά μέσα στα πόρτα είναι τα σπάνια πουλιά που δεν τα βλέπεις σε άλλες λίμνες που έρχεται ο ξένος κόσμος και τα ψάχνει. Είναι οι χαλκόποτε. Μεγάλο καμπυλωτό ράμπος έχουν. Βλέπετε, όμορφα πουλιά. Καθίστε καλέ να σας δούμε. Πελαργόμορφα πουλιά, πάνε στα δέντρα και κάνουν τις φωλιές. Ο βασιλιάς της λίμνης της Κερκίνης, τα πουλιά ποιος είναι? Είναι ο θαλασσαετός. Θαλασσαετός, έχει και θαλασσαετό, ε. Σταυραετό, φιδαετό, κροχαετό, χρυσαετό. Wow. Ο βασιλιάς είναι ο μεγαλύτερος, θαλασσαετός. Κυκλοφορεί εδώ τώρα αυτός. Βέβαια, και τώρα έχει τροφή στα βουνά, είναι πιο πολύ στα βουνά. Αυτά δεν τα ρουμπάει να τα φάει. Η καρδιά του χειμώνα που έχει χιόνια το βουνό καμιά φορά, τότε σκατεβαίνει στη λίμνη και τρώει πουλιά που δεν μπορεί να πετάξει. Έρχεται το πρωί, τα βλέπει παγωμένα. Περνάει από πάνω όποιο δεν μπορεί. Βλέπετε αυτό το μαντράχαλο. Πέντε κιλά ψάρια στην καθησιά τα φέρνει βόλτα. Εκτός από τον ποταμό Στριμώνα, έχουμε και πολλά νερά από το βουνό απέναντι. Η Βουλγαρία από πίσω περπατιέται. Εμείς είμαστε απότομα. Δεν υπάρχει ρηματιά που να μην τρέχει νερό χειμώνα, καλοκαίρι. Πολλά νερά. Αν από 10 φορές το χρόνο η λίμνη αλλάζει τα νερά.
Για τον Τζάκι κάνουνε. Για τον Τζάκι κάνουνε. Για τον Τζάκι λέει κάνουνε. Α, κακός. Σαν νεκροταφείο δέντρο είναι αυτό. Ναι, να το ζεταθεί και κανένας. Και να φυτέψουν και δέντρο και δάλα. Αυτό είναι χώμα τώρα εκεί. Ναι. Απατάς εκεί, ε. Έχει στεριά, ε. Θα έρχονται με 4x4 και θα φορτώνουν, ε. Α, όλοι, δεν είναι. Έχει πρόσβαση. Έχει πρόσβαση, βράδυ, πρόσβαση. Βράδυ, ρε. Άμα πεινάει άλλος και δεν ζητάει τα παιδιά του, τι θα κάνει. Μένεις εδώ κοντά. Α, τα ξέρεις καλά, ε. Κάτσε από το φίλο μου τον Τόλι, εγώ έχει ένα 4x4 εδώ, φορτώσω τη μηχανιάλα. Τρώει φυσιολογικά και θα ταΐζω. Αγνή τροφή. Μόνο χόρτο. Ιδίω αυτή η πλευρά, αυτό το χόρτο δεν τελειώνει. Είναι πολλά τα στρέμματα. Και περνάει 30.000 στρέμματα για το σκοπό. Εδώ έχει να φάνε ζώα. Ναι. Είναι ελεύθερα. Ελεύθερα τα. Είναι αυτά, δεν έχει καλλιεργήσιμα σημεία που να κάνουν κατασκευή. Ελεύθερα.